Κυρίες και κύριοι, είμαστε κοντά σας στο τρίτο μέρος της σημερινής εκπομπής, σχολιάζοντας την επικαιρότητα και μαζί με τον Διευθυντή Προγράμματος του Ελλάδα FM, τον κύριο Σπύρο Παπαδάκη. Καλησπέριζουμε τον καθηγητή και πρώην αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Μάρδα. Καλησπέρα σας, κύριε Μάρδα. Καλησπέρα και εσάς και στους τηλεθεατές σας και τους αγαπητούς συμμετέχοντες. Και καλή επιτυχία τώρα στις επόμενες εκλογές. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Θα είστε με το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι δεν είναι? Ναι, με το ΣΥΡΙΖΑ στην Αλφα Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, ωραία. Εκεί που έχετε και το πάνω χέρι. Στην επιστροφή, στο σπίτι μας. Είναι σαν να κλέβετε εκκλησία στην Αλφα Θεσσαλονίκη με τους βουλευτές που έχει μια δημοκρατία. Ναι, όχι, υπάρχει, είναι πάρα πολύ αξιόλογοι συνάδελφοι, υπάρχει ένα σωρό. Καλά, τώρα εσείς καλά λόγια λέτε, αλλά εγώ λέω είναι σαν να κλέβετε εκκλησία στην Αλφα Θεσσαλονίκη με αυτούς που έχετε απέναντί σας. Όχι. Αν εννοείται για τη Νέα Δημοκρατία. Για τη Νέα Δημοκρατία εννοώ, κύριε Μάρδα. Α, για τη Νέα Δημοκρατία. Για τη Νέα Δημοκρατία, ναι, νόμιζα, αλλά αναφερόμαστε. Όχι, όχι, όχι. Εγώ για το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ, κοιτάξτε, ξέρετε ότι από το ΣΥΡΙΖΑ εσείς είστε ένας από τους λίγους και πρώην υπουργούς και καθηγητές που εκτιμώ. Ένα κομμάτι με τον συναδέλφο στο ΣΥΡΙΖΑ διαφωνώ ριζικά, αλλά. Στη Νέα Δημοκρατία είναι αγαπητοί συνάδελφοι, δεν μπορώ να πω. Ναι, σε τελική ανάλυση, όχι, πολιτική εχθροί δεν είμαστε, μάλλον, πολιτική αντίπαλοι. Μάλλον μισό λεπτό για να πάμε και λίγο, Σπύρο, στα πιο light θέματα, έτσι, όχι μόνο οικονομικά. Να καλησπέρισω όμως τον για πρώτη φορά στην εκπομπή μου και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα και με τιμάμαι την παρουσία του, τον κύριο Χάρη Παπανάγο, καθηγητή οικονομικών τη Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ που μας τιμάτε απόψε με την παρουσία σας, κύριε καθηγητά. Και δική μου τιμή και χαρά. Θα μου δώσετε δύο λεπτά ακόμα εδώ με τον παλιό φίλο, τον κύριο Μάρδα. Λοιπόν, λέω, κύριε καθηγητά, κύριε Μάρδα, ότι εσείς στο ΣΥΡΙΖΑ, που ψηφίσατε μια συμφωνία των Πρεσπών, που την έχουμε κατακρίνει, για να κατορθώσετε τώρα εσείς να είστε πάνω από τη Νέα Δημοκρατία στην Α' Θεσσαλονίκη, σημαίνει ότι, όπως σας είπα στην αρχή, να κλέβετε εκκλησία. Αυτοί οι βουλευτές εκεί μάλλον να βαντάρουν εσάς. Τι άλλο να πω? Δηλαδή, στην καρδιά της Μακεδονίας ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα. Εγώ δεν μπορώ να το διανοηθώ αυτό. Δεν μπορώ να το δεχτώ. Με συγχωρείτε. Κοιτάξτε, για την προηγούμενη φορά, στις προηγούμενες εκλογές του 2019, δεν υπήρχε τόσο μεγάλη απώλεια που να δικαιολογείται από τη συμφωνία των Πρεσπών, που σημαίνει ότι κάποιος κόσμος κατάλαβε ενδεχομένως κάποια σημεία της συμφωνίας των Πρεσπών, τα οποία δεν είχαν γίνει κατανοητά. Όταν γινόταν όλη η φάση, ξέρετε, μια συμφωνία. Έχει πολλά στοιχεία το οποίο είναι συχνά. Σε αυτό διαφωνώ με ριζικά. Άστο. Πάμε λίγο στα άλλα, να πάμε στα άλλα. Απόλυα είχατε στην Α' Θεσσαλονίκη. Απλά δεν ήσασταν πρώτοι. Ήταν πρώτη Νέα Δημοκρατία. Αλλά και στη Β' Θεσσαλονίκη, που αν θέλετε είναι ένα κόσμο που ήταν πολύ κατά τη συμφωνία των Πρεσπών, δεν ήταν τόσο φοβερή μεγάλη απώλεια. Δεν έχει βουλευτέ. Ήταν μια φθορά φυσιολογική. Δεν έχει βουλευτέ στη Θεσσαλονίκη, κύριε Μαρδά. Δεν έχει βουλευτές. Ξέρετε κανένα βουλευτή της Θεσσαλονίκης να ήταν στο Υπουργικό Συμβούλιο επί 4 χρόνια? Υπουργείο Μακεδονίας, Τράκης, άνευ σημασίας. Άρα λοιπόν, ποιος βουλευτής της Θεσσαλονίκης ήταν στο Υπουργικό Συμβούλιο? Ποιος βουλευτής της Θεσσαλονίκης πήρε στην πλάτη τον νομό να πέρα εδώ, πρόεδρε της κυβέρνησης, εδώ είμαστε εμείς? Κανένας. Καλά, υπήρχαν, όχι για 4 χρόνια. Πού υπήρχε ένας καλαφάτης Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης ή ο άλλος ο ανύπαρτος, ο πρώην Μακεδονίας Τράκης, πες τον, ο κύριος Καράογλου. Ο Καράογλου. Ανύπαρτος, ένας ανύπαρτος και ο άλλος. Εγώ τις δεξιάς του κυρίου είμαι, κύριε καθηγητά, το ξέρετε. Τους θεωρώ ανύπαρτος όμως. Και τους μεν και τους δε. Ανύπαρτοι. Και θα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα και τους κυνηγάει ο κόσμος στον δρόμο. Αυτό μεταφράζεται με την αντιστροφή του κλίματος. Μην νομίζετε και δεν είναι το κλίμα, είναι η ανυπαρξία των βουλευτών. 30 χρόνια βουλευτής ο άλλος, τι να τον κάνει, μια ζωή βουλευτής? Να τρέξει μνημόσυνα και σε κηδείες και σε τέτοιες εκδηλώσεις μόνο. 30 χρόνια βουλευτής, έλεος δηλαδή. Ούτε δικτατορία δεν είχαμε θα βγει 30 χρόνια βουλευτής. Βάλτε ένα πλαίσιο, 2-3 φορές και άντε σπίτι σου. Να βγει η νέα γενιά, ο επόμενος. Όχι 30 χρόνια βουλευτής, επειδή έχει τον μηχανισμό και σε βγάζει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, με συγχωρείτε, κύριε καθηγητά, αλλά πάντως θα το λέω αυτό. Εσείς στο ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη είναι σαν να κλέβετε εκκλησία με αυτούς που έχετε απέναντι. Αυτό ίσως το βλέπει ο κόσμος, οπότε υπάρχει αυτή η αντιστροφή του κλίματος. Λοιπόν, για να δούμε όμως, γιατί βλέπω και τρεις να κάνετε κυβέρνηση μαζί μετά τις δεύτερες εκλογές, για να πάτε και στις πρέσπες του Αιγαίου, κύριε καθηγητά, κύριε Μάρδα. Μην προδικάζουμε οτιδήποτε. Το είπε ο Φίλης. Ας δούμε τα αποτελέσματα. Το είπε ο Φίλης, το λέει η κυρία Μπακογιάννη. Δηλαδή, ό,τι πούνε οι Γερμανοί το λένε και αυτοί. Δεν λέω για εσάς. Και ο Φίλης και η Μπακογιάννη. Στην διαγραμμή των Γερμανών είναι έτσι. Είναι εκμετάλλευση, λέει, των πάντων.
Αυτή είναι μια άποψη που σε τελική ανάλυση δεν είναι η επίσημη άποψη του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μιλάει κανείς όμως για απελευθέρωση της Κύπρου. Εδώ είναι το θέμα. Ούτε η Μπακογιάννη το θέλει. Αυτό δεν είναι μόνο θέμα δικό μας. Θα θέλετε είναι και ένα μεγάλο αγκάθι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλά, δεν το σκαλίζουμε κι εμείς όμως. Αναδείχθηκε και αυτή η αδυναμία με αφορμή την εισβολή των ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία. Ναι, όπου είναι κάτι παρόμοιο. Ναι, αλλά δεν ενοχλούμε και εμείς ως Ελλάδα τους Ευρωπαίους να τους το υπενθυμίζουμε κάθε τρεις και λίγο πόσος κόσμος συγκινήθηκε με την εισβολή στην Ουκρανία και ξεχάσαμε και αυτό που έχει συμβεί στην Κύπρο, ξεχάσαμε και την Ιουγκοσλαβία βεβαίως, τα ξεχάσαμε όλα αυτά. Κλαίμε για την Ουκρανία. Καλά κάνουμε και κλαίμε για την Ουκρανία και συγκινούμαστε, αλλά κάποια ώρα πρέπει να πάρει και σειρά η Κύπρος. Έπρεπε να έχουν προηγηθεί μεταξύ μας. Ξέρετε, η ενδυνάμωση της Τουρκίας, και εδώ θεωρώ θα συμφωνήσει ο αγαπητός μου συνάδελφος κ. Παπανάγος, η ενδυνάμωση της οικονομίας της Τουρκίας και η διεθνοποίηση της αγοράς της είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο εμποδίζει πολιτικές παρεμβάσεις δραστικού χαρακτήρα. Αυτό όχι μόνο για την Τουρκία, για οποιοδήποτε κράτος ξανοίγεται και φεύγει από το κουβούκλι του. Υπάρχουν πάρα πολλά συμφέροντα τα οποία σε τελική ανάλυση προσκρούν πάνω σε αξίες, σε διεθνείς συμφωνίες. Κάποια ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ορθώσει το ανάστημά της, αλλά αυτή κάποια ώρα ακόμα δεν έχει έρθει. Οπότε βλέπετε ότι ένα στοιχείο το οποίο εμποδίζει την επίλυση του Κυπριακού, μπορώ να σας πω, ίσως είναι το πρώτο και το κυριότερο και που δεν φαίνεται, είναι αυτό το μεγάλο άλμα που έκανε η Τουρκία οικονομικά και έχει διεθνοποιηθεί η αγορά της, η οποία εξυπηρετεί πάρα πολλά συμφέροντα. Αλλά βέβαια έχει γίνει και πιο ευάλωτη. Και για να δούμε και τι θα γίνει μετά τις 14 Μαΐου, κύριε Μάρδα. Αυτό να το έχουμε κατά νου ότι έχει γίνει πιο ευάλωτη, που σημαίνει σε ένα προσωρινό εμπάρκο, σαφώς θα ζημιωθούν κάποιοι που έχουν επενδύσει στην Τουρκία και τα λοιπά για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Η ζημία της Τουρκίας μπορεί να είναι πάρα πολύ μεγάλη. Λοιπόν, θα αλλάξουν τα πράγματα κάποια στιγμή. Λίγο στον κύριο Παπαπανάγο. Ήθελα απλά να επισημάνω, έκανε μία αναφορά ο κύριος Μάρδας, γι' αυτό μας αρέσει να συνομιλούμε μαζί του, γιατί είναι ειλικρινής και δεν λέει τα πράγματα όπως θα ήθελαν κάποιοι να τα ακούσουν. Μίλησε για την ισχυρή οικονομία της Τουρκίας, που εδώ προσπαθούν όλοι, κύριε Μάρδα, και οι δικοί σας, οι πάντες. Μια παραγωγή έχει. Έχει και ισχυρή οικονομία. Εδώ προσπαθούν να μας πείσουν για το αντίθετο. Διότι δεν έχει γονατίσει, όλοι μιλάνε για την κατρακύλα της τουρκικής λύρας, αλλά πώς επιβιώνει ο Ερντογάν, πώς καταφέρνει και τα κάνει όλα αυτά. Με δανεικά από τους Άραβες. Ναι, και δισεκατομμύρια από την Ευρώπη. Έχει καταχρεωθεί. Οι Ισπανοί του έχουν δώσει 70 δισεκατομμύρια εκμεταλλευόμενοι τις ψηλές αποδόσεις και χτυπάνε τώρα το κεφάλι τους, γιατί παθαίνουν τα ίδια που έπαθαν οι Γερμανοί και οι Γάλλοι με εμάς. Ενώ οι Γάλλοι και οι Γερμανοί έχουν μονοψήφιο νούμερο σε δισεκατομμύρια δανείς στην Τουρκία. Έχουν βάλει μυαλό από ό,τι έπαθαν στην Ελλάδα. Αλλά πίσω βέβαια από την Τουρκία δεν υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Υπάρχουν οι Άραβες, υπάρχουν οι Κινέζοι και αυτοί δίνουν χρήματα με ανταλλάγματα, δεν δίνουν χρήματα έτσι. Ενώ εμείς, κύριε καθηγητά, δώσαμε την Ελλάδα στους φίλους μας Αμερικανούς, γιατί ναι, είμαστε Δύση, χωρίς ανταλλάγματα. Αυτό με υπογραφή του κυρίου Τσίπρα, υπογραφή του κυρίου Μητσοτάκη, δώσαμε την Ελλάδα και την κάναμε. Το μεγάλο δώσιμο έγινε αυτό το χρονικό. Καλά τώρα, εσείς τα κάνατε όλα. Εσείς τώρα, οι αριστεροί τα κάνατε όλα. Κάνατε πιο δεξιά πολιτική σε αυτό το θέμα. Τα δώσατε όλα στους Αμερικανούς. Ο Μητσοτάκης δεξιός είναι, τι να κάνει. Το έγινε ο Τσίπρας δεξιός. Τελικά δύο δεξιά κόμματα θα συγκυβερνήσουν, Μπακογιάννη και φίλες μαζί. Λοιπόν, κύριε Παπανάγο, έρχομαι σε εσάς και θέλω να πάω σε ένα άλλο θέμα το οποίο εμένα μου δημιουργεί ανησυχίες. Πριν λίγες ημέρες άκουσα τον Κινέζο πρόεδρο, τον κύριο Σι Τζιπίνγκ, παρουσία του κύριου Πούτιν, να λέει ότι θα δούμε αλλαγές στην παγκόσμια κοινωνία, οικονομία, που δεν έχουμε δει τα τελευταία 100 χρόνια. Και αυτές οι αλλαγές, ξέρετε, για άλλους έχουν θετικά, για άλλους έχουν αρνητικά. Εμείς είμαστε δεμένοι στη Δύση. Ταυτόχρονα, ακούω και εγώ και εσείς θα ξέρετε καλύτερα ότι οι Κινέζοι σιγά σιγά πουλούν κομμάτι του δημόσιου χρέους των ΗΠΑ που έχουν. Έχουν ένα πολύ μεγάλο μέρος του χρέους των ΗΠΑ, το έχει το Πεκίνο. Και τα χρήματα, λέει, που παίρνουν τα κάνουν χρυσάφι,
ώστε σε λίγο, λένε οι ειδικοί, η Κίνα θα είναι η πρώτη χώρα σε ποσότητα χρυσαφιού σε όλο το κόσμο, σε όλο το πλανήτη. Ταυτόχρονα όμως διαβάζω ότι η Κίνα, η Ινδία, η Ρωσία και άλλες χώρες, δηλαδή ο περισσότερος από το μισό πληθυσμό του πλανήτη, ψάχνουν να βρουν εκείνο το νόμισμα που θα το έχουν για τα συναλλαγματικά τους αποθέματα και για τις δικές τους εμπορικές σχέσεις, δηλαδή φεύγουν από το δολάριο. Αυτό τι σημαίνει, κύριε καθηγητά, για εμάς τους απλούς ανθρώπους? Σημαίνει ότι μπαίνουμε σε μια καινούργια οικονομική, γεωπολιτική, γεωστρατηγική πραγματικότητα. Το δολάριο ήταν το κατεξοχήν κυρίαρχο παγκόσμιο νόμισμα και η κυριαρχία του έχει αρχίσει να κλονίζεται. Η πρόσφατη συνάντηση του Κινέζου πρόεδρου με τον Ρώσο πρόεδρο και η συμφωνία του να στηρίξει η Ρωσία και να υιοθετήσει σε συναλλαγές της το Yuan, και όχι μόνο η ίδια αλλά και πολλές άλλες ασιατικές και αφρικανικές χώρες που βρίσκονται κάτω από μία, αν θέλετε, γεωοικονομική ρωσική επιρροή, σίγουρα δημιουργεί έναν πολύ ισχυρό αντίπαλο πόλο σε σχέση με το δολάριο, το οποίο μπορεί να κλονίσει τις υπάρχουσες, αν θέλετε, γεωοικονομικές ισορροπίες. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι εάν βάλετε μέσα σε αυτή την εικόνα την τεράστια πληθυσμιακά αγορά της Κίνας και δείτε επίσης τις προσεγγίσεις οι οποίες έχουν γίνει και με την Ινδία, την άλλη επίσης μεγάλη πληθυσμιακά χώρα, και με τις περιφερειακές αυτές επίσης χώρες της Ασίας και της Αφρικής, οι οποίες είναι πιθανόν και αυτές να υιοθετήσουν το Yuan, μπορούμε να μιλάμε, ας πούμε, για μια προσπάθεια πλέον ανατροπής της υπάρχουσας ισορροπίας. Πράγμα το οποίο σίγουρα προξενεί ανησυχία. Άρα η Ευρώπη έχει αποτύχει και σε αυτό το κομμάτι, κύριε καθηγητά. Και τι εννοώ, δεν θα μπορούσε το ευρώ, γιατί έτσι μας το είχαν παρουσιάσει, ένα σκληρό νόμισμα, ένα δυνατό νόμισμα που θα μπορούσε, αν μη τι άλλο, να ανταγωνιστεί το δολάριο. Μέχρι ενός σημείου το πέτυχε, γι' αυτό κιόλας και είχαν τυπώσει και τα 500 ευρώ. Αλλά στην πορεία φαίνεται ότι έχει ξεφουσκώσει όλη αυτή η ιστορία. Πάντως σίγουρα η Ευρώπη δεν έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Και εγώ εκείνο το οποίο θα επισήμανα είναι ότι τελικά η ρωσο-ουκρανική σύραξη έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο, δυσθεώρατο θα έλεγα, κόστος για την Ευρώπη, για την Ευρωζώνη, για το ευρώ. Δηλαδή μπορώ να σας πω ότι η ρωσο-ουκρανική τελικά σύραξη έχει δημιουργήσει ένα πάρα πολύ μεγάλο και υψηλό κόστος στην Ευρώπη, το οποίο οδηγεί, αν θέλετε, στην ακόμα περαιτέρω αποδυνάμωση του ευρώ. Αυτό έχει να κάνει και σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και με την πολιτική την οποία έχει ακολουθήσει μέχρι στιγμής η Ευρώπη απέναντι σε Αμερική και Ρωσία. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, να σας ρωτήσω κάτι ακόμη. Με όλα αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας, όταν μας βάλανε στα μνημόνια το 2009-10 ο Παπανδρέου, ναι, το 10 με 200 δις χρέος, μας αναγκάσαν, μας κάνουν ό,τι κάναν, μας τα πήραν και όλα τα σημεία και τώρα χρωστάμε 400 δις. Υπερδιπλασιάστηκε και το ιδιωτικό χρέος μεταξύ ιδιωτών. Χρωστάμε και σε αυτούς που δεν έχουν γεννηθεί για τις επόμενες γενιές. Αλλά μας λένε τώρα ότι είμαστε δυναμικοί, ότι είμαστε καλοί, ότι θα τα ξεπληρώσουμε όλα. Τελικά πού μας πάνε, κύριε καθηγητά, γιατί φαίνεται από ό,τι μας έλεγε πριν και οι καλεσμένοι μας εδώ, ότι του χρόνου δεν θα μπορούμε, λέει ο κύριος Μητρόπουλος, ότι δεν θα μπορούμε του χρόνου να κάνουμε ούτε ένα ευρώ αύξηση, γιατί μας το απαγορεύουν, ήρθαν οι εντολές απ' έξω.
τα πράγματα φαίνεται ότι αρχίζουν να σφίγγουν. Πού μας πάνε τελικά, κύριε καθηγητά? Κοιτάξτε, εγώ εκείνο το οποίο θα επισημάνω είναι το γεγονός ότι εάν είδατε πρόσφατα στοιχεία τα οποία έδωσε η Παγκόσμια Τράπεζα με τα κατακεφαλήν εισοδήματα των χωρών της Ευρωζώνης σε μονάδες ισοδυνάμου αγοραστικής δύναμης, και θα δείτε ότι το ελληνικό κατακεφαλήν εισόδημα είναι το τρίτο από το τέλος, το τρίτο μικρότερο από το τέλος. Αυτό ισχύει όχι μόνο σε επίπεδο Ευρωζώνης αλλά και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι χώρες οι οποίες έχουν μικρότερο κατακεφαλήν εισόδημα σε μονάδες ισοδυνάμου αγοραστικής δύναμης είναι η Βουλγαρία και η Σλοβακία. Που καταντήσαμε. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έρχεται, έχει το 68% του μέσου εισόδημα, κατακεφαλήν εισόδημα του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Επίσης, να σας επισημάνω στο ίδιο σημείο ότι η χώρα μας έχει και ένα από τα υψηλότερα ποσοστά φοροδιαφυγής. Η φοροδιαφυγή στην χώρα μας ξεπερνάει την στιγμή την οποία μιλάμε, και με πρόσφατη έρευνα την οποία έκανε και το εργαστήριό μου στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και δημοσιεύτηκε και από τη Διεθνή Διαφάνεια, ξεπερνάει το 26% του ακαθαρίστου εγχωρίου προϊόντος. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν μας μπορούσε να είναι κατά 26% μεγαλύτερο από αυτό το οποίο είναι σήμερα. Το μέγεθος δηλαδή της παραοικονομίας μας είναι πάρα πολύ υψηλό. Επομένως, εγώ δεν ξέρω κατά πόσο θα πρέπει να μιλάμε για επιτυχία, αν και αυτή τη στιγμή την οποία βρισκόμαστε, είμαστε πολύ χειρότερα ακόμα από το 2007-2008, δηλαδή προ της δημοσιονομικής κρίσης. Πού θα οδηγηθεί αυτή η κατάσταση, να θέλω σε καμία περίπτωση να μπω σε μικροκομματικές αντιπαραθέσεις, σε καμία περίπτωση. Σίγουρα όλες οι υπάρχουσες κυβερνήσεις οι οποίες κάνανε όλο αυτό το χρονικό διάστημα έχουν σημαντική ευθύνη για το που βρισκόμαστε σήμερα. Και βέβαια στον τίτλο μπορεί να μπει υπερδιπλασιάστηκε το δημόσιο και ιδιωτικό χρέος, όχι μόνο το ιδιωτικό, παιδιά. Κύριε καθηγητά, πού θα οδηγηθούμε δηλαδή από το χρόνο δημοσιονομική πολιτική υπέρ των εργαζομένων και γενικά υπέρ του κοινωνικού συνόλου δεν επιτρέπεται. Γιόκ αυξήσεις στις συντάξεις, όχι αυξήσεις στους μισθούς. Πού θα πάμε? Η ακρίβεια όμως είναι ακρίβεια, έτσι. Εγώ θα σας έλεγα ότι θα είναι δύσκολες οι χρονιές και του 23 και του 24, υπό την έννοια ότι ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να είναι υψηλός. Η ιστορία αυτή με τον πληθωρισμό δεν είναι δυστυχώς μια ιστορία η οποία θα αποκλιμακωθεί γρήγορα. Πολύ φοβάμαι ότι θα συνεχιστεί για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, διαβρώνοντας ακόμα περισσότερο το πραγματικά διαθέσιμα εισοδήματα των νοικοκυριών. Από την άλλη πλευρά, επίσης τα υψηλά αυτά επιτόκια τα οποία ήδη έχουμε δει, και πολύ φοβάμαι ότι θα συνεχίσουμε να βλέπουμε για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, επίσης έχουν σημαντική αρνητική επίπτωση πάνω στην διαβίωσή μας. Βλέπετε επίσης ότι πάρα πολλά πλέον δάνεια αρχίζουν και κοκκινίζουν ξανά. Βλέπετε επίσης ότι η ακρίβεια συνεχίζει πολύ υψηλή, ειδικά πλέον στα τρόφιμα και παρά το γεγονός της αποκλιμάκωσης των τιμών της ενέργειας. Επομένως, θα σας έλεγα ότι και το 23 και το 24 φοβάμαι ότι θα είναι δύσκολα χρόνια. Πριν από ένα χρόνο περίπου, είχαμε μία δημόσια συνομιλία με τον κύριο Μάρδα και μάλιστα τότε, αν θυμάστε κύριε Υπουργέ, μιλούσαμε για τον προϋπολογισμό και αν θα αναγκαστεί η κυβέρνηση να κάνει αναθεώρηση του προϋπολογισμού. Και μάλιστα είχατε πει, κύριε Μάρδα, ότι
το 2023, ναι μεν θα είναι δύσκολο, αλλά θα είναι πολύ πιο εύκολο από το 2024. Και αυτό το είχατε πει πριν από ένα χρόνο περίπου. Δηλαδή εσείς το βλέπατε πολύ νωρίς για το 2024. Αναρωτιέμαι, οι συνάδελφοί σας και δει αυτή της κυβέρνησης που κυβερνούν αυτή τη στιγμή δεν το έχουν δει να έρχεται. Για ποιο λόγο, για ποιο λόγο μας κάνουν τόσο πολύ, ακούμε τόσο θετικές δηλώσεις για τη σταθερότητα της ελληνικής οικονομίας. Και αν μου επιτρέπετε, αυτές τις δηλώσεις τις κάνουν και ξένοι για την ελληνική οικονομία. Ναι, κοιτάξτε, οι ξένοι όταν βλέπουν ένα επιτόκιο δανεισμού 3 και 4% λένε μια χαρά είμαστε. Οι αποδόσεις μας είναι μεγάλες. Αυτό θα πει ο ξένος που αγοράζει ελληνικά ομόλογα. Εμείς βέβαια θα πούμε ότι είναι πάρα πολύ κακό το να έχεις ένα επιτόκιο 3 και 4% δανεισμού. Δηλαδή ο καθένας έχει την οπτική του. Οι ξένοι τι βλέπουν, σου λένε έχουν ένα μεγάλο χρέος μεν, αλλά ο τρόπος αποπληρωμής είναι ήπιος, δηλαδή δεν έχουμε πολύ μεγάλες κορυφές. Ναι, αλλά κάθε χρονιά όμως, αν δείτε τα τελευταία, τα επόμενα 5 χρόνια, πρέπει να δίνουμε από 10,5 δισεκατομμύρια έως 13,5 δισεκατομμύρια το έτος για αποπληρωμή χρεών, που σημαίνει τόκη και κεφάλαια μαζί. Πώς θα βγουν αυτά τα χρήματα, κύριε Μάλλα? Λοιπόν, πώς θα βγουν, αυτό δεν ξέρω, αυτό έτσι, αυτοί που είναι τόσο ενθουσιώδεις. Αυτοί που υπογράψανε να τότε, πώς σκεφτήκαν ποτέ πώς θα τα επιστρέψει ο ελληνικός λαός τα χρήματα αυτά? Κοιτάξτε τι γίνεται, όταν υπογράψαμε ό,τι υπογράψαμε δεν είχαμε τέτοιο χρέος. Τι υπολογίζανε τότε? Να σας πω, οι πολιτικοί μας κυβερνούν και μας οδηγούν σε αυτή την κατάσταση. Όταν αυξάνεις το χρέος υπέρογκα και τα 200 δις γίναν και κουρέματα τότε με τον Βενιζέλο και όλα τα σχετικά, γίναν 400. Δεν πρέπει κάποιοι πολιτικοί να απολογηθούν στον ελληνικό λαό και να πούνε, παιδί μου, φταίξαμε. Δηλαδή εδώ αυτοί που μας καταστρέψαν έρχονται και μας λένε να ξαναψηφίσουν να σε σώσω. Βλέπε Βενιζέλος για παράδειγμα. Αυτά θα πρέπει να τα σκεφτούν αυτοί ως έναν βαθμό που τα έκαναν. Θα μου πείτε, μα και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε 4-5 χρόνια. Ναι, αλλά κοιτάξτε, γιατί οι ευθύνες κάπου να προσδιορίζονται και να επιμερίζονται. Δηλαδή δεν μπορεί να έχει ένα κόμμα, το όποιο κόμμα που κυβέρνησε 4 χρόνια, τις ίδιες ευθύνες με ένα άλλο κόμμα που κυβέρνησε 30 πέντε χρόνια. Και κάνατε και πολλά πράγματα. Κάνατε και μνημόνια. Υπογράψατε και μνημόνια. Πέντε χρόνια. Υπογράψατε και μνημόνια, μην το ξεχνάμε. 5 και τα 30 και οτιδήποτε δεν μπορούν να συγκριθούν. Ναι, αλλά. Εντάξει, σαφώς υπάρχει. Κάνατε πολλά σε 5 χρόνια και σε βιαζόσασταν. Ένα ποσοστό ευθύνης, αλλά να προσδιορίζουμε και την ευθύνη. Ναι, αλλά και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Βαρουφάκης, που ήταν υπουργός οικονομικών, γνώριζαν, κύριε Μάρδα, κύριε Υπουργέ, ότι ο οδικός χάρτης είχε υπογραφεί από το 2012, που θα μας οδηγούσε μέχρι το 2022. Και τι πήγαν να διαπραγματευτούν, εφόσον ήταν λυμμένες αποφάσεις και το γνώριζαν? Καλά, κοιτάξτε, ξέρετε αυτό που λέμε και οι οικονομολόγοι, στην δυναμική του χρόνου τα πάντα μπορεί να συμβούν. Μπορείς να διαπραγματευτείς, σαφώς, και πρέπει να διαπραγματεύεις για κάτι καλύτερο. Αλλά από εκεί πέρα πρέπει να έχεις μια στρατηγική και να βλέπεις ότι αν κάτι δεν πηγαίνει όπως πρέπει να πάει, πρέπει να αναθεωρήσεις. Αλλά δεν μπορεί να αφήνεις τα πράγματα να κυλούν όπως υπάρχουν. Στρατηγική τώρα με βάση τη δημιουργική ασάφεια. Καλά, τώρα εντάξει, εδώ έγιναν διάφορα λάθη, μπορώ να σας πω, που ο κόσμος τα είδε και στην τελική ανάλυση ο κόσμος έδωσε με την ψήφο του και την απάντησή του σε πολλά λάθη που έγιναν. Τώρα να έρθουμε λίγο στο 2024 που το θίξατε και το είχατε πει πολύ παλιά και τώρα βέβαια αποκρυσταλώνεται η εικόνα του 2024 με τις εισηγήσεις που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που ευτυχώς δεν είναι αυτές που θα έπρεπε να ήταν σύμφωνα με τα όσα έχουμε υπογράψει, όχι εμείς, και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευτυχώς είναι πιο ήπιες, αλλά σε τελική ανάλυση για μας δεν είναι τόσο ήπιες όσο σε τελική ανάλυση είναι για τους υπόλοιπους. Οπότε το 2024 θα είναι ένα σφιχτό έτος. Αυτό που είπε ο κ. Παπανάγου για κάποια ώρα για τη φοροδιαφυγή, και όχι μόνο αυτό, και για το ιδιωτικό χρέος. Θα το δούμε διαφορετικά. Αυτά πρέπει να τα δούμε με ιδιαίτερη προσοχή, γιατί πρέπει το 2024 να έχουμε σημάζεμα αυτής της άκρα της πατάλης που υπάρχει. Δηλαδή, όποιος γνωρίζει από κρατικό προϋπολογισμό και βλέπει και χρήματα φεύγουν. Κύριε καθηγητά, πρέπει να κλείσουμε. Πρέπει να κλείσουμε. Να δούμε και πώς θα αυξήσουμε. Εγώ, επειδή λέτε ότι πρέπει να κάνουμε μείωση
τις σπατάλες. Εγώ θα πω ότι πρέπει να έρθουν και κανένα δύο Βέλγοι δικαστές εδώ, να αρχίσουν να ψάχνουν τα πόθεν έσχες όσους εμπλακήκαν με το μνημόνιο. Όλο το σύστημα το μπράβο, πόθεν. Λοιπόν, εδώ πρέπει να κάνουμε και καμιά καινούργια φυλακή για όλους έχουν εμπλακεί με το δημόσιο χρήμα, γιατί ένα ποσοστό αυτών, δεν μπορούμε να τους βάλουμε όλο στο ίδιο καζάνι, ένα ποσοστό αυτών, το πόσο είναι το ποσοστό θα το βρουν οι Βέλγοι δικαστές, πρέπει να τους βάλουμε μέσα για να μάθουν οι υπόλοιποι ότι όταν κλέβεις έχει συνέπειες. Γιατί δεν χρειάζεται να έρθουν Βέλγοι δικαστές. Δεν απλά έχουμε δικαστές, δεν είχαμε κάτι θα έχει γίνει. Οι ορκωτοί λογιστές να εμπλακούν στην ουσία του πόθενες. Αυτοί ξέρουμε πώς δουλεύουν. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά. Πολύ καλά στο μέτρο των αρμοδιοτήτων. Κύριε Μπάρδα, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Παπαπανάβο. Ευχαριστώ και εσάς. Ευχαριστούμε που μας θυμίσατε απόψε με την παρουσία σας. Καλό βράδυ και στους γεια σας. Σπύρο, πρέπει να κλείσουμε. Καλό βράδυ και καλό βράδυ, καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, με όλα αυτά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να από την Μπούνα Κουμούλτα Σανετάτη. Καλό βράδυ με πολλή υγεία. Γεια σας. Συμβαίνει συχνά. Και όταν συμβαίνει, βλέπουμε τη ζημιά στο δάπεδο ή στα επιπλά μας. Και δυστυχώς, η επιδιόρθωση της ζημιάς κοστίζει ακριβά. Σας παρουσιάζουμε σήμερα τη λύση. Τα Clever Covers προστατεύουν το πάτωμά σας από τυχόν γδαρσίματα και γρατσουνιές, ενώ ταυτόχρονα βοηθάνε στην πιο άνετη και χωρίς θόρυβο μετακίνηση των αντικειμένων σας. Τα Clever Covers είναι ελαστικά έτσι ώστε να προσαρμόζονται σε οποιαδήποτε επιφάνεια, ανεξαρτήτως του σχήματός της. Χάρη στον καινοτόμο σχεδιασμό τους, μπορείτε να μετακινείτε τα επιπλά σας εύκολα και χωρίς τον κίνδυνο να χαλάσετε το πάτωμα ή τα επιπλά σας. Τα κλασικά προστατευτικά καρέκλας ξεκολλάνε και δεν ταιριάζουν σε όλα τα πόδια επίπλων. Για να βρεις το κατάλληλο μέγεθος, είναι σκέτος μπελάς και όταν τα βρεις, δεν κρατάνε για πολύ. Μην κουράζεστε χωρίς λόγο. Τα Clever Covers ταιριάζουν παντού και έχουν τεράστια αντοχή στο χρόνο. Ένα προϊόν που θα σας γλιτώσει από κοστοβόρες ζημιές και θα κρατήσει τα έπιπλα και το δάπεδό σας καθαρό και λαμπερό για πολλά χρόνια. Απολαύστε την παρέα σας ή και τα παιχνίδια με τα παιδιά σας χωρίς το άγχος της απρόσμενης ζημιάς. Το προϊόν που έδωσε λύση σε εκατομμύρια σπίτια σε όλο τον κόσμο, κοντά σας σε τιμή έκπληξη. Αγοράζοντας 10 Clever Covers, σας κάνουμε δώρο άλλα 10. Γι' αυτό μην χάνετε άλλο χρόνο. Καλέστε τώρα στο 211-800-1719 και κάντε δική σας την προσφορά με μόνο 19,90.